Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μαραθώνια συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων για τα νέα μέτρα. Διαφωνίες για το εύρος των περιορισμών. Αποκλείστηκε το lockdown. Από τις 12 Φεβρουαρίου οι εμβολιασμοί για πολίτες 60 έως 64 ετών με το εμβόλιο της AstraZeneca. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν. Όχι άλλα λάθη. Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λένα Δροσάκη και Πινελόπη Αναστασοπούλου καταγγέλουν γνωστό ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση. Στο πλευρό τους η Κάτια Δανδουλάκη. Ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης. Για ποιους μειώνεται κατά 50% ο ΦΠΑ. Ύστερα από κυοφορία 9 ωρών, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας κατέληξε στην απόφαση λήψης νέων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας. Για την Αττική αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα λύκεια, αλλά να λειτουργούν κανονικά νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, ενώ το λιανεμπόριο θα λειτουργεί μόνο με click away. Τα κομμωτήρια θα παραμείνουν ανοιχτά, αλλά όχι τα Σαββατοκύριακα. Ανακοινώθηκε επίσης απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 6 το απόγευμα και αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Σαρή και τον Χρήστο Κόνστα. Παρακολουθήσαμε, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθήσαμε αυτό το επιστημονικό θρίλερ αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης. Το ρεπορτάζ είναι πλούσιο. Πάμε, Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες για τα μέτρα, να τα εξειδικεύσουμε και μετά να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει όλη την ημέρα με αποτέλεσμα να υπάρξει έτσι ένα χαοτικό κλίμα αναφορικά με το τι θα ισχύσει και το τι δεν θα ισχύσει. Σε ακούμε, αύριο, καταρχάς, εισερχόμαστε στο lockdown του Σαββατοκύριακου. Οι μετακινήσεις μας πάβουν στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό και όποια καταστήματα είναι ανοιχτά, γιατί και εκεί υπάρχει περιορισμός, θα πρέπει να κλείνουν στις 5. Και ποια καταστήματα θα μένουν ανοιχτά πλέον το Σάββατο? Μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Θα πρέπει να κλείνουν στις 5 μέχρι τις 6. Οπότε και ξεκινά η απαγόρευση της κυκλοφορίας έως και τις 5 τα ξημερώματα. Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση αυτή επανέρχεται στα σημερινά δεδομένα από την ερχόμενη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα και πάλι θα ισχύει από τις 9 το βράδυ. Η λειτουργία των λαϊκών αγορών επιπλέον να πούμε ότι πάβει τα Σαββατοκύριακα. Κάτι όμως το οποίο δεν θα ισχύσει από αυτό, αλλά από το επόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Φεβρουαρίου. Τώρα, ξεχνάμε το Click in Shop ή Click Inside, την επίσκεψη σε κατάστημα λιανικού εμπορίου με κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού ραντεβού. Είναι κάτι το οποίο θεωρήθηκε από την Επιτροπή ότι επιβαρύνει συνολικά τις μετακινήσεις των πολιτών. Και το ξεχνούμε λοιπόν, όλα τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου θα λειτουργούν μόνο με το click away. Επανερχόμαστε δηλαδή στις συνήθειες εκείνες που μάθαμε την περίοδο πριν από τις γιορτές. Επιπλέον, χώροι λατρείας λειτουργούν κανονικά, δεν αλλάζει κάτι εκεί και έχουμε και αναστολή της λειτουργίας. Κανονικά με τα 9 άτομα, έτσι. Βεβαίως. Κανονικά όπως ισχύει μέχρι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν έχουμε αλλαγές στους χώρους λατρείας. Επίσης, κανονικά θα λειτουργούν κομμωτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογίας κλπ. Τακταίο και τα πρακτορία του ΟΠΑΠ, όπως λειτουργούσαν και μέχρι σήμερα. Μιλούμε για την Αττική, την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, που επίσης μπήκαν σε αυτό το πιο σκληρό πλέον lockdown. Έχουμε αναστολή λειτουργίας των λυκείων στις τρεις αυτές περιοχές, ενώ στο κόκκινο επίσης σκληρότερο lockdown από τις συνολικά κόκκινες περιοχές επιβάλλεται στους δήμους Εορδαίας, Θηβαίων, Τανάγρας, Σπάρτη, Ζακύνθου, Ρεθύμνης, Πίνδας, Κολυνδρού, Δυρφίων, Μεσαπίων, Ανδραβίδας, Κυλλήνης, Τεμπών και Περιφερειακή Ενότητα της Λέσβου, ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά εκεί των μολύνσεων, ενώ στις περιφερειακές ενότητες, όπως είπαμε, Αθήνα, Χαλκιδική κλπ. Θα μένουν ανοιχτά μόνο για το Σάββατο. Όσον αφορά το Σάββατο, τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα απολύτως απαραίτητα που έχουμε εδώ. Και τέλος, να σας πω ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 1.195 νέα
κρούσματα. Αριθμός λίγο αυξημένος συγκριτικά με την χθεσινή ημέρα. Σήμερα είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό τεστ. Ακριβώς. Είχαμε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό τεστ. 246 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Μικρή μείωση εδώ, μικρή μείωση και στους θανάτους. Σήμερα είχαμε 19. Στο κόκκινο βέβαια, στη γεωγραφία των κρούσματων, όπως πάντα η Αττική με 552 νέες μολύνσεις. Και στην Θεσσαλονίκη 150. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μπήκε επίσης μαζί με την Αττική στην ίδια μοίρα. Λοιπόν, τώρα, Χρήστο, μας είπε ο Βαγγέλης τα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή έπαιξε με τα νεύρα και τις αντοχές της κοινωνίας σήμερα και έπαιξε επί μακρόν. Εσύ μίλησες για επιστημονικό θρίλερ, εγώ μιλάω για επιστημονικό ρινγκ. Γιατί πραγματικά έγινε... Ό,τι και αν πεις για αυτή τη μέρα, νομίζω ότι είσαι μέσα. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια επιβαρημένη κοινωνία και μια επιβαρημένη οικονομία. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε απόψε είναι ένα τελικό προϊόν συγκερασμού. Δεν ξέρω πόσο βοηθά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο τίτλος είναι εξής. Ήταν μια αμιγώς πολιτική απόφαση. 100%. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ούκ ολίγες φορές στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που είναι οι επιδημιολόγοι αλλά είναι και οι άλλοι επιστήμονες, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι, παρενέβησαν κατόπιν 31 προσκλήσεως. 31 στον αριθμό. Ναι, 31. Κατόπιν προσκλήσεως και υπουργοί, και στο τέλος το πόρισμά της παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Έτσι, άρα για να πάρει την τελική του απόφαση. Παρενέβη, ξέρω δηλαδή με τα λόγω γνώσης ότι παρενέβη τηλεφωνικά και με τηλεδιάσκεψη και ο κύριος Θεοχάρης και ο κύριος Χαρδαλιάς. Η συνεδρίαση κράτησε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 και 10 το απόγευμα. Χωρίστηκε σε 4 σημεία. Στην αρχή ήταν η επιδημία, στο γενικότερο της πλαίσιο. Αμέσως μετά συζητήσαν τις πηγές που βγάζουν τον κίνδυνο, πού υπάρχει το πρόβλημα, ποιοι παράγοντες δημιουργούν το πρόβλημα. Εκεί, για παράδειγμα, συζητήσαν για πολλή ώρα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γιατί υπάρχει με ένα αυξημένα κρούσματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς που αρρωσταίνουν και τα μωρά και τα νήπια και οι νηπιαγωγοί αλλά και οι γονείς τους. Mm-hmm. Επίσης, πήραν τα στατιστικά στοιχεία από τα σχολεία και διεπίστωσαν ότι στα σχολεία δεν υπάρχει από τα σχολεία στην οικογένεια, αλλά το ανάποδο. Από τις οικογένειες προς τα παιδιά. Άρα, και γι' αυτό το είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου. Η κυρία Παπαευαγγέλου λέει ότι έχει πέσει το μέσος όρος ηλικίας, είναι 46 χρονών. Άρα, οι γονείς αρρωσταίνουν μεταφέροντας τον ιό στα παιδιά. Αφού λοιπόν συζήτησαν αυτό, μετά πιάσανε να δούνε την Αττική. Η Αττική αποτέλεσε ένα ειδικό κεφάλαιο. Συζητήσανε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μιλούσαν για την Αττική. Και στο τέλος μιλήσαν και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήθελα να πω ότι Πάτρα και αμέσως χωρίστηκε σε επιδημιολογικά. Συμφώνησαν όλοι, πρώτον, ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Ναι. Δεύτερον, το πρόβλημα είναι στη μεγάλη κινητικότητα, αλλά και στις κρυμμένες, στις μυστικές αυτές συναθρήσεις πολιτών, με οποιαδήποτε αιτία, είτε πρόκειται για πάρτι, είτε πρόκειται για οικογενειακή συγκέντρωση, είτε πρόκειται για κάποιο άλλο είδους επαγγελματική. Και τώρα αυτό θα αποφευχθεί αύριο, Φερρυππίν, που μας κλείνουν από τις 6, όταν θα έχει 20-25 βαθμούς θερμοκρασία, θα είναι καλοκαίρι, και θα συνοστιζόμαστε στην προσπάθεια να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Δηλαδή κάπου υπάρχουν και κενά λογικής εδώ, έτσι. Αύριο δεν θα δουλέψει κανένα μαγαζί. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να βγούμε. Ναι, αλλά οι κλειστές συναθρήσεις που λες δεν θα αποφευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγούμε από το σπίτι, παρά μόνο οι 6 οι συγκεκριμένοι από το SMS. Είτε είναι παίρνει το σκυλάκι σου βόλτα γύρω-γύρω από το τετράγωνο, είτε πας για γυμναστική, είτε πας για τα λοιπά, είτε πας για κάποιο. Άθληση εντός περιφερειακής ενότητας, έχουμε πει ότι επιτρέπεται. Ακριβώς. Αυτό το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, μπορείς εντός του λεκανοπεδίου να κινηθείς. Απλώς δεν πρέπει να βγεις να πας βόλτα στα μαγαζιά. Έχουν αποφασίσει ότι αυτού του είδους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορώ να βγω να πάω στην παραλία στον άλυμο, αλλά κολλάω στο μαγαζί. Ναι, είδαμε αυτό που είδαμε στην Ερμού, τις συναθρήσεις εκτός του καταστήματος. Ναι, εκτός του καταστήματος. Έτσι που κάθονται και περιμένουν γιατί για να μην αδικούμε τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες, δεν επιτρέπεται ο συναστισμός μέσα. Μέσα δεν επιτρέπεται και τηρούνται με βλάβη, αλλά έξω
ο κόσμος συναθρίζεται, συγκεντρώνεται και τέλος πάντων μεταδίδεται. Επίσης, είδαμε ότι τα μέσα μεταφοράς, τα οποία λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στα μέσα μεταφοράς με τη συνωστισμό. Βλέπουμε όμως αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές που δεν υπάρχουν συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, στον Άγιο Νικόλαο Ηρακλείου δεν υπάρχουν συνωστισμό στο μετρό ή στη Χαλκιδική ή αλλού. Άρα δεν είναι αυτή η πραγματική πηγή. Το τελικό του συμπέρασμα ήταν το εξής, ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν είμαστε στο τρίτο κύμα. Mm-hmm. Παρότι το γεγονός ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει έρθει το τρίτο κύμα. Εμείς προσπαθούμε να το αποφύγουμε και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Προσπαθούμε να σταματήσουμε, να προλάβουμε, μην έρθει το τρίτο κύμα. Και από εδώ και πέρα φυσικά ό,τι είπαμε, αυτό ήταν η κατακλείδα, ό,τι είπαμε, αύριο μπορεί να αναθεωρηθεί. Ναι, τελείπω την αναβλητική αίρεση των κρουσμάτων και της επιδημιολογικής εικόνας. Θυμηθείτε, Τόμου, ότι αύριο στο 5 με 6, μέχρι δηλαδή την έναρξη της απαγόρευσης, θα δούμε εικόνες... Σκηνές απίστευτες. Αυτό ακριβώς επισημαίνω και εγώ. Γιατί θα είναι πολύ καλός ο καιρός, πολλοί θα σπεύσουν σε παραλίες, σε πάρκα, σε λόφους κλπ. Εγώ εκτιμώ ότι κάποια μέτρα, με όλο το σεβασμό στην επιστημονική επάρκεια των ανθρώπων και των ειδικών, θεωρώ ότι κάποια μέτρα είναι αψυχολόγητα και παράγουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκούν οι ειδικοί ότι θα... Κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν το lockdown. Τελεία. Ναι. Αυτό είναι η πολιτική κατεύθυνση. Κάντε ό,τι νομίζετε. Αν θα έχει 25 βαθμούς, το να σε κλείνουν από τις 5,5-6 μέσα, νομίζω ότι θα δημιουργήσει αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χάρη. Ένα πράγμα μόνο, δύο λέξεις. Έχουν μειωθεί θεαματικά έως απόλυτα τα φαινόμενα γρίπης και γαστρεντερίτιδας. Ακριβώς επειδή τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, φοράμε τη μάσκα μας, προσέχουμε γενικότερα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ χαρά τα τέτοια εποχή. Στην Ελλάδα θερίζει η γαστρεντερίτιδα και η γρίπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Αποφασίστηκαν τα εξής παρακάτω μέτρα και για τις τρεις περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αναστολή λειτουργίας των λυκείων, διαζώσεις και εφαρμογή της μεθόδου τηλεκπαίδευσης και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία. Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει με τη μέθοδο του click away και μόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή η μέθοδος του click in shop. Κομμωτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής, καθώς και υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα κταίο και τα πρακτορία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο, όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και μόνο. Τα Σάββατο θα παραμένουν κλειστά. Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επίσης, κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί. Δείτε σε λίγο. Πόλεμος χαρακομμάτων για τα μέτρα. Η εισήγηση των λοιμοξιολόγων προς την κυβέρνηση για τα νέα μέτρα πέρασε από πολλά κύματα πριν ολοκληρωθεί, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της Επιτροπής ήταν πολλές και ουσιώδεις. Στη σύσκεψη των λοιμοξιολόγων κατατέθηκαν δύο σενάρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα ήπιο και ένα σκληρό. Το σκληρό σενάριο προέβλεπε lockdown 3 εβδομάδων με κλείσιμο των σχολείων και του λιανεμπορίου, δραστική μείωση των μετακινήσεων και επέκταση της τηλεργασίας σε μεγάλους τομείς της ιδιωτικής οικονομίας. Το βασικό επιχείρημα των υπερασπιστών αυτής της άποψης ήταν ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι ανησυχητικά και επιβάλλεται να ληφθούν σκληρά μέτρα πριν να είναι αργά. Να μην επαναληφθεί δηλαδή αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Το
δεύτερο σενάριο προέβλεπε πιο ήπια μέτρα, με το επιχείρημα ότι μία νέα καραντίνα θα είχε σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την κοινωνική κόπωση. Άλλωστε, κατά τους υπερασπιστές του ήπιου αυτού σενάριου, το lockdown είναι πρόωρο, καθώς ούτε τα 1000 κρούσματα ημερησίως, ούτε ο αριθμός των διασωληνωμένων πρέπει να προκαλούν μεγάλες ανησυχίες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει, όπως είπαν, να παραμείνουν ανοιχτά τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια, ενώ το λιανεμπόριο να κινείται με τη μέθοδο του click away. Στη σύσκεψη των λοιμοξιολόγων, διάχυτη ήταν η επιθυμία να καταδειχθεί ότι έγκαιρα η επιστημονική κοινότητα έπραξε το καθήκον της, προειδοποιώντας για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο φόβος της διάχυσης όμως των ευθυνών σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά ήταν εμφανής. Δείτε σε λίγο. Αύξηση μέχρι και 400% των φορέων. Λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε που είστε και απόψε μαζί μας. Από την επικίνδυνη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από την επικίνδυνη Αθήνα, διότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από ό,τι φαίνεται, κρατούν τα πρωτεία. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ακούσατε τα μέτρα, τολμηρά ή άτολμα, κύριε καθηγητά, απόψε. Νομίζω ότι είναι σε μια μέση. Δηλαδή, από μια μεριά πολύ σωστά διαφοροποιούν γεωγραφικά και παίρνουν σκληρά μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου η κλίση της καμπύλης, όπως έτσι απλά, είναι σχεδόν κάθετη, που σημαίνει ότι πραγματικά χρειάζεται να πάρει κανείς αυστηρά μέτρα, στην Πάτρα, στην Εύβοια κτλ. Από την άλλη μεριά, στην Αττική, είναι αυτό που είπε και το ρεπορτάζ σας, έχει επιλεγεί η ήπια μέθοδος, που λέει ότι παίρνουμε τα μέτρα όταν δούμε ότι υπάρχει η αυστηρική τάση πολύ έντονα και όχι προληπτικά. Αυτά δεν είναι προληπτικά μέτρα, είναι μέτρα επιβράδυνσης της αύξησης που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, αλλά περιμένουμε να δούμε να υπάρξει πρώτα και μετά, ή μάλλον να έχουμε πιο καθαρό το σήμα ότι υπάρχει και μετά να πάρουμε τα μέτρα. Πάντως δεν υπάρχει άλλο αυτό. Ή αυτά τα μέτρα ή lockdown απόλυτο καθολικό, όπως το Μάρτιο. Έχουμε φτάσει πια στα όρια μας. Δηλαδή, να παίξουμε λίγο με τα σχολεία, λίγο με το click away, αλλά στην ουσία είναι ή αυτά ή lockdown. Κοιτάξτε, υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν διαφορετικά. Παράδειγμα, αύξηση της ηλεργασίας στο 70%, βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ διαφωνώ με το συμπέρασμα ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι ο αδύναμος κλίδος της αλυσίδας, γιατί είναι σαν να βλέπεις όλες τις διεργασίες που μπορεί να προσδίδουν δυναμική στην πανδημία χωριστά. Στην πραγματικότητα, η μία αλληλεπιδρά με την άλλη. Απλώς είπα ότι σε άλλες περιοχές που δεν έχουν μεγάλο συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς, δεν έχουν μετρό, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης, και εκεί έχουν, ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, και εκεί έχουν τεράστια έξαση. Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην Αττική τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που λέτε για τα μηχανήματα καθαρισμού του αέρα, κύριε Σαριγιάννη, υπάρχει δυνατότητα σήμερα να αποκτήσουμε τώρα τα μηχανήματα αυτά, ή μήπως είναι κάτι το οποίο θέλει διαδικασίες μεγάλες, τα μηχανήματα αυτά δεν υπάρχουν? Εσείς το ξέρετε καλά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τα μηχανήματα υπάρχουν, είναι διαθέσιμα από διαφορετικές εταιρείες στην ελληνική αγορά. Μπορούν να μονταριστούν σε ένα λεωφορείο ή σε ένα βαγόνι του μετρό σε υπόθεση μιας μέρας, αν δεν δύο, για να σας το χαρίσω. Και νομίζω ότι μετά θα αρχίσουν να κολλάμε στα θέματα, ξέρετε, γραφειοκρατία για να γίνουν αγορές. Οι προμήθειες, ναι, σωστό. Τα κλασικά του δημοσίου. Επιτρέψτε μου να πω, λύνονται και με επιτελικές αποφάσεις για λόγους της δημόσιας υγείας και με ένα πολύ απλό τρόπο που λέγεται δωρεά. Δωρεά από τελικούς φορείς που ήδη έχουν γίνει τις δωρεές. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να φανταστεί κανείς ότι κάνει τέτοιες δράσεις. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο μέτρο. Η τηλεργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και μάλιστα η τήρηση του μέτρου, δηλαδή το να γίνεται και έλεγχος γι' αυτό, είναι κάτι που μπορεί να γίνει με
Πάντως αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρουσιάζει αυξητική τάση. Καλά, στο δημόσιο γίνεται ούτως ή άλλως. Και στον ιδιωτικό τομέα γίνεται. Σε πολύ μεγάλο. Συνέπειες γίνεται στο δημόσιο. Στο δημόσιο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί μια θετική λειτουργία δεν του δημοσίου. Υπάρχει τηλεργασία, υπάρχει τηλεαποχή. Τηλεαποχή, ακριβώς. Και μια ατελείωτη ταλαιπωρία όσων θέλουν να έχουν την όποια μορφή συναλλαγή με το δημόσιο. Αλλά έχει αυξητική τάση. Τώρα, το ερώτημα είναι και με αυτά τα μέτρα, μας έλεγε ο Χρήστος Κόνστας, δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα, ότι και αυτή η απόφαση είναι προϊόν και ενός πολιτικού συμβιβασμού της Επιτροπής των Ειδικών με τις πολιτικές αποφάσεις, γιατί και το κόστος στην οικονομία είναι τεράστιο. Το προγνωστικό μοντέλο με την επιβολή των σημερινών μέτρων, ποιο είναι? Θα έχουμε κάμψη? Θα έχουμε μια ισοπαίδωση της καμπύλης, της επιδημιολογικής? Ή θα χρειαστεί να πάμε σε πιο σκληρά μέτρα και απλώς είναι μια προετοιμασία, ένα προήμιο για την κοινωνία? Θα έχουμε, κοιτάξτε, τις επόμενες μία εβδομάδα θα είχαμε, σε βάση του μοντέλου μας, θα είχαμε και ύφεση, όχι απλώς κάμψη. Και ισοπαίδωση, κυρίως λόγω του καλού καιρού που μας άφησε να κυκλοφορούμε πιο πολύ έξω, αλλά προφανώς να μην συγχρονιζόμαστε στους εσωτερικούς χώρους, αυτό είναι θετικό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς περιμέναμε, αν δεν λαμβάνονταν κανένα μέτρο, από τις 17 του μήνα να είχαμε μια συστηματική πια αύξηση. Αυτό τώρα, κυρίως με το κλείσιμο του λιανεμπορίου σε click away, μόνο το δηλαδή σε click away, θεωρώ ότι θα επιβραδύνει αυτή την εξέλιξη, δηλαδή θα υπάρξει μια σταθεροποίηση, αλλά αυτό που σας λέω είναι η κασία, γιατί δεν το έχουμε τρέξει το σενάριο στο υποδοτικό σύστημα. Θα έχω στοιχεία προφανώς σε μια-δυο μέρες σε σχέση με αυτό. Αλλά θεωρώ παρόλα αυτά, με βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ότι θα υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση, η οποία όμως μετά από το τέλος του Φλεβάρι τουλάχιστον και ίσως λίγο νωρίτερα το τέλος του Φλεβάρι, θα συνεχίσει να γίνει αυξητική τάση, γιατί ουσιαστικά δεν παίρνουμε κάποιο μέτρο που να αλλάζει ουσιαστικά την δυναμική της πανδημίας. Επιβραδύνουμε. Τώρα, εσείς με βάση τα προγνωστικά μοντέλα που μελετάτε όλο το τελευταίο χρόνο που η πανδημία μας έχει χτυπήσει, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέτρο το πιο αποτελεσματικό που θα έπρεπε να είναι μονίμου χαρακτήρος για να αποφεύγεται αυτό το σύστημα κορντεών για το οποίο συζητάμε συνεχώς? Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ειλικρινά ότι το θέμα της τηλεργασίας που το έθεσα το καλοκαίρι, αν θυμάστε, συστηματικά, και της απολύμανσης των εσωτερικών χώρων, το εννοούσα ακριβώς για αυτή την περίοδο, για το χειμώνα, γιατί τώρα είναι που είναι κρίσιμο. Αυτά είναι σημαντικά, και το επόμενο μέτρο, δηλαδή η τηλεργασία, απολύμανση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, όχι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προφανώς σε δημόσιους φορείς, σε σχολεία, θα μπορούσε να γίνει, σε μεγάλες εργοσίες. Άρα στην τηλεργασία βάζετε και την τηλεκπαίδευση μέσα? Βάζω την τηλεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο, ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι... Στο πανεπιστήμιο, ναι, για τα σχολεία τώρα. Πόσο μπορούμε να το κάνουμε? Για τα σχολεία, όχι. Για τα σχολεία, αν φτιάχναμε συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας, θα μπορούσε να λειτουργήσουν. Και όπως είπατε και στο ρεπορτάζ και από την Επιτροπή, πράγματι, αυτό που είναι προβληματικό είναι η διασύνδεση της μεγάλης διασφοράς ανάμεσα στους ενήλικες, στους γονείς λοιπόν, και στα παιδιά. Δεν είναι το σχολείο από μόνο του. Οπότε εδώ είναι το κρίσιμο, είναι να κόψει κανείς αυτές τις αλυσίδες. Γι' αυτό μιλάω για τηλεργασία και πέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο βασικό μέτρο είναι ο σημαντικός βαθμός αύξησης των τεστ ανίχνευσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάμε, ναι μεν αυξάνουμε, αλλά αυξάνουμε το σταγονόμετρο. Δηλαδή είμαστε στα πηγαίνοντα στις 3.000, στις 5.000, στις 37.000, στις 40, 45. Θα ήθελα να δω μια μέρα να πάμε στα 100.000. Γιατί αν καταφέραμε να το κάνουμε, θα βλέπατε εκπληκτικά αποτελέσματα στον έλεγχο της πανδημίας, γιατί δεν είναι του να... Παρά τα αυτά, κύριε καθηγητά, συζητώντας και κάνοντας το ρεπορτάζ με κάποιους γιατρούς, μου έλεγαν το απόγευμα ότι ναι, αυξάνονται τα κρούσματα, γιατί έχει αρχίσει και καταγράφεται αυξητική τάση στα τεστ τα οποία γίνονται, είτε τα μοριακά, είτε τα rapid tests, όλα αυτά, γιατί έχουν μπει πια στην καθημερινότητα των πολιτών. Εν τούτης, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι παρά την αύξηση της καταγραφής των κρουσμάτων, δεν έχουμε ούτε αντίστοιχη αύξηση
των διασωληνωμένων ούτε αύξηση των θανάτων. Κατά συνέπεια, διαπιστώνουν μια εκφυλιστική τάση της νόσου. Αυτό δεν αποτελεί ένα σημείο φυσυχασμού προφανώς, αλλά λέγεται ότι και καθώς πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε έτσι μια ύφεση του φαινομένου. Μήπως λέω τώρα, μπορεί να είναι αδόκιμο αυτό που θα ρωτήσω, μήπως μας υποκινεί ένας φόβος για το ότι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που το κλίμα όμως δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες. Φέρει πίνε εδώ στην Αττική, κάνει κρύο 2 μέρες και έχει 14 μέρες καλοκαιρία. Μήπως αυτό είναι η σωτηρία μας? Σίγουρα, ότι σίγουρα ο καλός καιρός της Ελλάδας είναι η σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό είναι πάρα πολλές, πολλά τα προβλήματά μας, αναφυσβήτητα. Το ερώτημα που σας βάζω στη λογική που εγώ τέλος πάντων το καταλαβαίνω είναι μήπως τελικά, ναι μεν παίρνουμε μέτρα, μήπως όμως από υπερβολική φοβία καταστρέφουμε την οικονομία? Το καταλαβαίνω απολύτως. Όχι, δυστυχώς η απάντηση είναι όχι. Γιατί αυτά όλα που σας λέω βασίζονται στο υπολογιστικό μας εργαλείο, υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη την επίπτωση του καιρού στη μεταδοτικότητα του ιού, λαμβάνει υπόψη την επίπτωση του καιρού στη συμπεριφορά τη δικιά μας. Και επίσης έχουμε δημιουργήσει ένα συνθετικό μοντέλο του καιρού, γιατί δεν υπάρχουν προβλέψεις της ΕΜΗ για 6 μήνες μετά. Μόνο βασιζόμενοι στις τάσεις των τελευταίων 4 χρόνων, έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε έναν συνθετικό καιρό. Δεν είναι αυτός που, ο οποίος μπορούν να κάνουν την προβολή για μέχρι το καλοκαίρι. Επιπλέον, τα τεστ τα κάνουν όσοι θέλουν να τα κάνουν. Εθελοντικά. Δεν τα κάνουν όσοι πρέπει να τα κάνουν. Και αυτό είναι και ίσως το στρεβλό μοντέλο που έχουμε μπροστά μας. Ναι, αλλά όλο και περισσότεροι πια υποχρεώνονται και να κάνουν, διότι οι στοιχειώδεις λειτουργίες αυτές που έχουν απομείνει, στη μεγαλύτερη φάση τους απαιτούν την ύπαρξη, την παρουσίαση. Ακόμα και στα σχολεία δεν πάνε οι καθηγητές, πάνε όσοι θέλουν να πάνε οι καθηγητές. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό όπως και ο εμβολιασμός. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που έχουμε και ελπίζω ότι στην επόμενη συνάντησή μας τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και να ελευθερωνόμαστε από μέτρα και όχι να αθροίζουμε. Καλό σας βράδυ. Από καρδιωτικά είναι, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σωτήρης Τσιόδρας, επιβεβαιώθηκε αύξηση 400% στον Διόνυσο και πάνω από 300% σε Νέα Φιλαδέλφια και Κεσαριανή. Τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους εντοπίζονται σε Μεταμόρφωση, Πειραιά και Αγίου Αναργύρους, ενώ τα πιο πολλά ενεργά κρούσματα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Ο επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας, Σωτήρης Τσιόδρας, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις περιοχές της Αθήνας που έχει χτυπήσει περισσότερο ο κορονοϊός. Είναι μάλιστα ενδεικτικά τα στοιχεία από την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε μέσα σε μία μόλις εβδομάδα σε συγκεκριμένους δήμους. Εντός λοιπόν 7 ημερών, στο Διόνυσο τα νούμερα εκτοξεύθηκαν κατά 400%, στη Νέα Φιλαδέλφεια 340%, στην Κεσαριανή 300%, Πεντέλη 137%, Ελευσίνα 130, Μέγαρα 100% αύξηση νέων κρουσμάτων. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα στοιχεία για εκείνες τις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους την τελευταία εβδομάδα. Πρώτη η Μεταμόρφωση με 21,5 κρούσματα, Πειραιάς 19,9, Αγία Ανάργυρη 18,2, Νέα Φιλαδέλφια 17,6, Διόνυσος 15,9, Κεσαριανή 15,1, Μέγαρα 14,7, Αχαρνές 14 και Μαρούση 13 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Τα περισσότερα ενεργά κρούσματα τώρα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και ακολουθούν Πειραιάς, οι Αχαρνές, Περιστέρι, Μαρούση, Αγία Ανάργυρη, Χαλάνδρη, Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία και Εγάλεο. Δείτε σε λίγο. Μέτρα για εστίαση και έμφυα. Λίγες ημέρες προτού οι εστιατόρες εφαρμόσουν την απόφασή τους για παράδοση των κλειδιών των επιχειρήσεών τους, η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού εξήγηλε δέσμη μέτρων για τη στήριξη της εστίασης. Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή ενοικίων για το Μάρτιο, μηδενικό μισθολογικό κόστος με την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους, μειωμένος ΦΠΑ σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 και επέκτασή του σε μεταφορές, θέατρα και κινηματογράφους, ενώ το κράτος θα καλύψει τις πάγιες
δαπάνες των επιχειρήσεων που επλήγησαν την περασμένη άνοιξη. Ο Χρήστος Κώστας θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Πάντως τα κλειδιά θα τα στείλουν. Εντάξει. Αναφυσβήτητα, ο κλάδος της εστίασης και στην ευρύτερη του έννοια είναι ο άμεσα πληττόμενος από αυτή την πανδημία, όχι μόνο στην Ελλάδα, και παντού. Και υπάρχουν και ορισμένες δραματικές ιστορίες, τραγικές ιστορίες, και φυσικά θα έχουμε και εταιρείες που δεν θα τα αντέξουν. Ήδη ξέρουμε πολλά και πολύ γνωστά εστιατόρια στο κέντρο της Αθήνας, επενδύσεις πρόσφατες και ακριβές επενδύσεις, οι οποίες έβαλαν λουκέτο. Ακριβώς, γιατί άμα έχεις τα δάνεια δεν σταματάνε. Ακριβώς. Τώρα, 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός έκανε μια τηλεδιάσκεψη μεγάλη, με πάρα πολύ κόσμο από το χώρο της εστίασης, όπου δεν ήταν μόνο συνδικαλιστές. Ορισμένοι μάλιστα προτίμησαν να πάνε κάπου αλλού με κάποια πολιτικά πρόσωπα. Υπήρχαν όμως και συνδικαλιστές αρκετοί, αλλά και γνωστά πρόσωπα της εστίασης. Για παράδειγμα, το πιο γνωστό είναι ο Λευτέρης Λαζάρου. Mm-hmm. Έτσι, όλοι αυτοί καθίσαν, κάναν μια ανοιχτή συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι προφανώς καταλαβαίνει το πρόβλημα. Είπε όμως ότι ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον χώρο της εστίασης. 1,1 δισεκατομμύριο πήγε στην επιστρεπτέα αποκαταβολή και 900 εκατομμύρια από τις αναστολές πληρωμών και φόρων και εισφορών. Άρα αυτά είναι 2 δισεκατομμύρια. Αμέσως μετά τους ανακοίνωσε. Ναι, αλλά αυτό απλώς κλωτσάμε το τενεκεδάκι προς τα κάτω, έτσι προς τα πίσω. Το 1,1 γιατί... δισεκατομμύριο είναι ζεστό για χρήμα και για πολλούς. Αναστολές μιλώ. Ναι. Οι οποίες θα επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε μέλλοντα χρόνο. Ναι, από του χρόνου τον Γενάρη θα πάνε σε 12 ή σε 24 δόσεις. Ας πάμε καλά και θα τα βρούμε, είναι η απάντηση. Επιπλέον τους ανακοίνωσε και τα 4 μέτρα που ανέφερες. Πρώτα απ' όλα δηλαδή ότι και τον μήνα Μάρτιο δεν πληρώνουν ενοίκιο. Ο ΦΠΑ πήγε στο 13% και θα μείνει στο 13%. Μάλιστα. Και θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη και στα θέατρα και στους κινηματογράφους μέχρι το Δεκέμβριο. Έτσι, αυτό ήταν σημαντικό. Και επίσης ότι υπάρχει το πρόγραμμα που ανακοίνωσε, ήταν και ο Σταϊκούρας, ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης εκεί. Ο Σταϊκούρας τους είπε ότι θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα επιδότησης παγίων. Δηλαδή, μάλιστα, οι μισθοί, τα πάγια, φως, νερό, τηλέφωνο, θα τα πληρώσει όλο το κράτος. Θα τα πληρώσει, δεν θα τα δανείσει, θα τα πληρώσει. Λοιπόν, ενδιαφέρον αυτό. Πάμε να αρκεί προχωρήσουμε. Να... Ναι. Το πρόβλημα το έχουν αυτοί που δεν δηλώνουν τζίρους και κέρδη. Ναι. Τα εστιατόρια που δεν έχουν παραστατικά να δείξουν τι τζίρο κάνανε και τι τζίρο έχουν τώρα, είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εντάξει. Όποιος στρώνει ο καθένας, κοιμάται. Έτσι, αυτά έχουν τα ευεργετήματα, έχουν και τα κόστη τη δύσκολη ώρα. Πάμε να προχωρήσουμε. Λίγες ημέρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αποκλειστούν από το εμβόλιο της AstraZeneca οι άνω των 65, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανακοίνωσε την έναρξη από τις 12 Φεβρουαρίου του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο εμβόλιο των πολιτών ηλικίας 60 έως 64 ετών. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδος. Η απόφαση για τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca των πολιτών ηλικίας έως 64 ετών ήταν ομόφωνη και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έκανε δύο συστάσεις. Με την πρώτη συστήνει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca για άτομα 18 έως 64 ετών και με τη δεύτερη συστήνει διάστημα 12 εβδομάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης του εμβολίου. Προστατεύει το σύνολο σχεδόν των εμβολιασμένων από σοβαρή νόσηση και από ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο, ενώ προστατεύει μεγάλο μέρος των εμβολιασμένων και από ήπια νόσο. Δημιουργεί υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι θα αναπτυχθούν 2 παράλληλα συστήματα εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca μετά την απόφαση για τον αποκλεισμό από το σκεύασμα αυτό των πολιτών άνω των 65 ετών. Η απόφαση θα φέρει χρονικά πιο κοντά τον εμβολιασμό ατόμων νεότερων ηλικιών παράλληλα με τις πιο μεγάλες ηλικίες, αφού από τις 10 Φεβρουαρίου έως το τέλος Μαρτίου η χώρα μας αναμένεται να παραλάβει 950.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca. Ουσιαστικά θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα 2 εμβολιαστικές γραμμές, αυτή που ήδη τρέχει για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και για δεύτερη για άτομα κάτω των 65 ετών. Η εξέλιξη αυτή έχει και μία ακόμη ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παράλληλη γραμμή θα αφορά σε ανθρώπους που κινούνται, εργάζονται και κυκλοφορούν περισσότερο. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιταλία έχουν ανακοινώσει ήδη την απόφασή τους να μην χορηγούν το εμβόλιο της AstraZeneca στους άνω των 65 ετών, ενώ το Βέλγιο μειώνει και άλλο το ηλικιακό όριο, θέτοντάς το στα 55 έτη. Δείτε σε λίγο τα παρασκήνια του Orient Express. Ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς και οι Πρωθυπουργοί Τσεχίας και Δανίας Αντρέι Μπάμπης και Μέτε Φρέντιστεν, με κοινή επιστολή τους προς την Κομισιόν, ζητούν να εκκινήσει εγκαίρως ο διάλογος με τους παραγωγούς των επόμενων εμβολίων, ώστε να μην επαναληφθούν προβλήματα τύπου AstraZeneca, όπως υπογραμμίζουν. Οι τέσσερις ηγέτες επισημαίνουν επίσης ότι το επερχόμενο εμβόλιο της Johnson & Johnson μπορεί να ανατρέψει με θετικό τρόπο τα δεδομένα χάρη στην εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του, αλλά και στην ανάγκη για μία μόνο δόση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα πρέπει να αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για το στάδιο της προετοιμασίας των φιαλιδίων και την τελική διανομή. Αν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμβόλιο, τότε θα πρέπει να επεξεργαστούμε το ενδεχόμενο έγκαιρης αντιμετώπισης του θέματος από τώρα, με στόχο να βρούμε λύσεις με την εταιρεία ώστε να διασφαλίσουμε τις προμήθειες της Ευρώπης, αναφέρουν. Οι Βρετανικές αρχές τώρα προετοιμάζουν διαβατήριο εμβολιασμού για τους πολίτες που θα θελήσουν να ταξιδέψουν και αξιωματούχοι στο χώρο του τουρισμού ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα θα υποδεχθεί το καλοκαίρι τους Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα τέτοιο πιστοποιητικό έχει ήδη υιοθετηθεί από τη Δανία και τη Σουηδία που τρέχουν να δημιουργήσουν ειδική πλατφόρμα και στη συνέχεια εφαρμογή στο κινητό για την ελεύθερη μετακίνηση όσων έχουν κάνει το εμβόλιο. Παράλληλα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αερομεταφορών ζητά να καθιερωθεί σε όλες τις χώρες. Μετά από τη Δανία και τη Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία ξεκινά διεργασίες για την καθιέρωση ενός διαβατηρίου εμβολιασμού, υιοθετώντας την ελληνική πρόταση, όπως αποκαλύπτουν οι Times. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η Ελλάδα προετοιμάζεται να εξαιρέσει από τους κανόνες της καραντίνας τους τουρίστες που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εμβολιαστεί και οι αρχές Μεγάλης Βρετανίας συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν επιλογές για ταξιδιώτες σε χώρες που μπορεί να απαιτούν μια τέτοια πιστοποίηση ως προϋπόθεση εισόδου. Τα ενθαρρυντικά δεδομένα από τις πρώτες έρευνες που δείχνουν ότι τα εμβόλια μειώνουν σημαντικά τη μετάδοση του ιού, είχαν ως αποτέλεσμα να φουντώσει και πάλι η συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτραπούν περισσότερες ελευθερίες στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Η Ελλάδα μπορεί να καλωσορίσει Βρετανούς τουρίστες τον ερχόμενο Μάιο με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να αποδείξουν ότι εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού, δήλωσαν στους Times αξιωματούχοι από το χώρο του τουρισμού. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη εξέφρασε αισιοδοξία για άνοιγμα τουλάχιστον δύο μεγάλων τουριστικών αγορών εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού εμβολιασμού σε Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ. Η Δανία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της, το υιοθετεί σε πρώτη φάση για να διευκολυνθούν τα στελέχη επιχειρήσεων κατά τις επαγγελματικές μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη Φεβρουαρίου σε συγκεκριμένη ιντερνετική πλατφόρμα και μετά από ένα τρίμηνο θα υπάρχει σχετική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Η Σουηδία ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να εκδώσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, όπως έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ανέθεσε σε τρεις κυβερνητικές υπηρεσίες να αναπτύξουν την υποδομή για τη διαχείριση των σχετικών προσωπικών δεδομένων. Το νέο αυτοπιστοποιητικό θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση πριν από το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους Σουηδούς Υπουργούς Υγείας και Ψηφιοποίησης, για να διευκολύνει τα διεθνή ταξίδια που πλήττονται από το lockdown για την καταπολέμηση της πανδημίας. Και ο Παγκόσμιος όμως Οργανισμός Αερομεταφορών έχει ταχθεί αυστηρά υπέρ της χρήσης του πιστοποιητικού για την ελεύθερη διακίνηση με αεροπλάνο, κρίνοντας ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, καλωσορίζω την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα για να δανειστούμε την εμπειρία σας ως νομικού, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρώτον, ο πιθαναγκασμός εμβολιασμού αντίκειται στο ελληνικό σύνταγμα. Όμως βλέπουμε ότι η πρακτική της ζωής, οι εξελίξεις των γεγονότων δίνουν λύσεις. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι μία πρόταση που είχε κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και από πολλούς λιδωρήθηκε ως καταναγκασμό κλπ. Βλέπουμε ότι υιοθετείται σιγά σιγά από πρακτικές εταιριών, από άλλες χώρες και ενδεχομένως να αποτελέσει θέσφατο από το οποίο θα δημιουργεί μια αναπόδραστη πραγματικότητα. Αυτό είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο, κυρία Σιμακοπούλου? Σίγουρα υπάρχει μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας όσον αφορά το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και αυτή όμως είναι μια άσκηση η οποία είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Ας πούμε, αν θέλετε, ακόμα και στην ψηφιακή εποχή είναι μέρος της ζωής μας. Mm-hmm. Οπότε η άσκηση αυτή θα πρέπει να γίνει. Σας λέω με σιγουριά ότι φαίνεται περίτρανα πλέον, αποδεικνύεται ότι τα πολιτικά, διαχειριστικά, οργανωτικά, όπως θέλετε πείτε, τα αντανακλαστικά του Έλληνα Πρωθυπουργού
είναι πολύ πιο ισχυρά και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φάνηκε. Βλέπετε, έκανε αυτή την πρόταση, ξεκίνησε η κουβέντα, είπαν όλοι να το συζητήσουμε λίγο κτλ. Και οι χώρες αυτές αποφάσισαν να το υιοθετήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και το ίδιο είναι το πνεύμα και της επιστολής που έκανε σήμερα μαζί με τους άλλους ηγέτες. Δηλαδή ότι εντάξει, ας πούμε ότι έγινε μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει και έπρεπε να έχουμε ψηλά τον πύχη στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία. Εγώ θέλω να σας πω και συγγνώμη Χρήστο, αλλά μας είχε κάνει εντύπωση εδώ με τον Χρήστο Κόνστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky το προηγούμενο, το περασμένο καλοκαίρι. Ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, το είχε θέσει αυτό το πιστοποιητικό εμβολίου και το πιστοποιητικό υγείας τέλος πάντων για να λειτουργήσει τον περασμένο χρόνο πριν ανακοινωθεί ότι βρέθηκε το σκεύασμα που θεραπεύει ή προστατεύει από την νόσο COVID. Και τότε είχε δημιουργηθεί τεράστια αντίδραση σε αυτόν τον πιθαναγκασμό της απόδειξης ότι κάποιος είναι υγιής. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα σε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, τα προσωπικά όπως λέτε, είμαστε λίγο ίσως πιο σήμερα για να πάει ένα παιδάκι στο σχολείο πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, φυσικά και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Για να πάει στο σχολείο το παιδί πρέπει να περάσει. Υπάρχει και η απόφαση εμβολία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικά και για τον παιδικό εμβολιασμό. Θέλω να σας πω ότι εγώ που ταξιδεύω Δευτέρα με Πέμπτη στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, πρέπει να κάνω το εξής. Πρέπει κάθε σήμερα, Παρασκευή, να κάνω τεστ COVID. Mm-hmm. Για να ταξιδέψω την Κυριακή πρέπει να κάνω PLF, φόρμα ελληνική, φόρμα βέλγικη, ειδική φόρμα για να μπω στο Βέλγιο. Και μόλις φτάσω πρέπει να κάνω τεστ, rapid test. Μία μέρα αργότερα πρέπει να ξανακάνω τεστ COVID και όλα αυτά τα χαρτιά για να ταξιδέψω την Πέμπτη. Μάλιστα. Και εγώ ταξιδεύω για επαγγελματικούς λόγους. Τώρα, πείτε μου, αν έχω κάνει εμβόλιο, είναι δυνατόν να πρέπει να κάνω όλα αυτά? Δηλαδή, τώρα, εντάχει, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Από πολλές πλευρές, από πολλές χώρες, από πολλούς ηγέτες, είδαμε και την κοινή επιστολή του Πρωθυπουργού με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Υπάρχουν επικρίσεις κατά των αντανακλαστικών και του χειρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα της προμήθειας των εμβολίων και της θωράκισης των Ευρωπαίων πολιτών. Ναι. Το ναι. Έλαβαν το μήνυμα οι Βρυξέλλες. Θα βελτιώσουν τα αντανακλαστικά τους ή καθεύδουν? Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο εκτός από το ότι προφανώς εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο τουλάχιστον πιέζουμε σαφέστατα σε αυτή την κατεύθυνση. Για να κρίνει ο κόσμος από μόνος του, εντάξει, για να μην είμαστε άδικοι, θα σας πω τα τρία βασικά επιχειρήματα. Είναι ότι προφανώς όταν 27 χώρες πρέπει να αποφασίσουν, αυτό παίρνει περισσότερο χρόνο. Δεύτερον, η κυρία Von der Leyen θα είδατε σήμερα ότι λέει δεν είναι, λέει, κούρσα χρόνου, είναι κούρσα ασφάλειας. Mm-hmm. Και γι' αυτό εγώ δεν είπε κανείς ποτέ να κάνουμε έκπτωση σε θέματα ασφάλειας με το εμβόλιο. Αυτό είναι αυτονόητο. Για μένα η εξασφάλιση της ασφάλειας είναι το αυτονόητο. Yeah. Όμως ισχύει ότι ο χρόνος δεν είναι μόνο χρήμα στην πραγματική οικονομία. Yeah, εμπροκειμένου είναι ανθρώπινες ζωές. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Προφανώς είναι κούρσα χρόνου. Βάζουμε μια άνω τελεία, κυρία Σημακοπούλου. Μένετε μαζί μας να δούμε το επόμενο βίντεο και θέλω να το σχολιάσετε. Συγκλονίζουν, κυρίες και κύριοι, το χώρο του θεάτρου τις νέες σοβαρές μαρτυρίες που ήρθαν στο φως με τις ηθοποιούς Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Πινελόπη Αναστασοπούλου και Λένα Δροσάκη να καταγγέλουν πασίγνωστο ηθοποιό και σκηνοθέτη για ασελγείς πράξεις, λεκτική βία και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στο πλευρό των ηθοποιών βρέθηκε η θειασάρχης Κάτια Δανδουλάκη, που όπως έγινε γνωστό είχε απολύσει τον καταγγελόμενο για απρεπή συμπεριφορά εις βάρος της Λένας Δροσάκη. Μετά την καταγγελία της Τζέννης Μπότση, της Αγγελικής Λάμπρη και της Λουκίας Μιχαλά για σκηνοθέτη και ηθοποιό, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Πινελόπη Αναστασοπούλου και η Λένα Δροσάκη προχώρησαν σε καταγγελία εναντίον άλλου γνωστού ηθοποιού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αντισυναδελφική και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Η καταγγελία έγινε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και οι τρεις γυναίκες ζητούν την διαγραφή του συναδέλφου τους. Η αρμοδιότητα η δική μου είναι να ενημερώσω τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Να συγκαλέσω συμβούλιο, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι περιέχουν οι φάκελοι, αλλά και από τη στιγμή που θα τους ανοίξω, επίσης δεν μπορώ να ανακοινώσω τι περιέχουν οι φάκελοι, δηλαδή ποιος καταγγέλει ποιον. Η οποιαδήποτε αθώση ή ποινή, ας πούμε,
είναι καθαρά ηθικού χαρακτήρα. Ναι. Δεν έχει σημασία αν έχει συμβεί πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Στο χώρο του θεάματος επικρατεί μεγάλη ένταση και οργή. Η ηθοποιός και θειασάρχης Κάτια Δανδουλάκη σε ιδιόκυρη επιστολή της εξέφρασε την συμπαράστασή της στα θύματα. Σέβομαι τη σοβαρότητα του θέματος. Αυτή τη στιγμή οφείλουν να μιλούν αποκλειστικά και μόνο οι εμπλεκόμενοι και οι δικηγόροι τους. Ο εκβιασμός οποιασδήποτε μορφής δεν επιτρέπεται να γίνεται ανεκτός και να δικαιολογείται σε καμία κοινωνία. Δηλώνω τον απεριόριστο θαυμασμό, την εκτίμηση και τη συμπαράστασή μου στα θύματα που στην ουσία είναι οι ήρωες μιας επιβεβλημένης κάθαρσης. Ο χώρος του θεάτρου είναι ο καθρέφτης της ζωής μας και η ζωή είναι ιερή. Στην καταγγελία της η Λένα Δροσάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε ένα περιστατικό που συνέβη το 2019 στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Μια μέρα χωρίς λόγο επιτέθηκε λεκτικά και με απίστευτη ένταση ενάντια σε μένα και τον συνάδελφό μου Λευτέρη Ζαμπετάκη, νομίζοντας ότι έχουμε κάποια ερωτική σχέση, πράγμα που δεν ίσχυε. Η πρόβα διακόπηκε και η κυρία Δανδουλάκη ανακοίνωσε στον ότι δεν θα χρειαστεί άλλο τις υπηρεσίες του ως σκηνοθέτη. Έφυγε ο ισχυρός και όχι ο αδύναμος. Θέση στην υπόθεση πήρε και ο σύζυγος της Λένας Δροσάκη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η καταγγελία, απόσταρε την λέξη boom, την οποία εικονογράφησε με τρεις δυναμίτες, όσες και οι καταγγελίες κατά του Πέτρου Φιλιππίδη, σημειώνοντας «Σέβομαι τα ιερά πριν γίνουν τέρατα». Έκπληξη όμως προκάλεσε η δημόσια μεταμέλεια του Απόστολου Γκλέτσου για όσα έκανε εις βάρος νεαρής ηθοποιού. Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα τώρα. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι είμαι ωραίος γκόμενος. Τώρα λέω, μπορεί να εκμεταλλεύτηκα εκείνο το παιδί, μπορεί να ήμουν και 10 χρόνια μεγαλύτερός του και δεν μου αρέσει καθόλου. Και ζητάω συγγνώμη. Πλέον η λύτρωση, η δικαιοσύνη και η εξυγίανση είναι λέξεις που έχουν νόημα και οι άνθρωποι που προχωρούν κάθε μέρα σε καταγγελίες ελπίζουν να γίνουν πραγματικότητα. Τώρα, ως γυναίκα, κυρία Σημακοπούλου, πώς βλέπετε το ελληνικό MeToo? Εσύ, γιατί ως γυναίκα μόνο? Γιατί τα περισσότερα θύματα που καταγγέλουν είναι γυναίκες, υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Ας φτάσουμε σε ένα, ελπίζω να φτάσουμε και στο ανάποδο, να καταγγέλουν... Φαντάζομαι και... ότι αυτά τα πράγματα τα οποία μας σοκάρουν τώρα, ξέραμε όλοι όμως ότι συμβαίνουν. Έτσι δεν είναι? Κάπου το ξέραμε όλοι μέσα μας. Φανταζόμασταν ότι αυτά συμβαίνουν. Όχι μόνο μέσα μας, υπήρχαν πληροφορίες. Απλώς δεν μπορείς να τεκμηριώσεις κάτι αν δεν υπάρξει επώνυμη καταγγελία. Βεβαίως. Χρειάζεται. Το Me Too είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες, διότι μόλις σπάσει η σιωπή και κάποιος βρει το θάρρος να μιλήσει και να ξεπεράσει το στίγμα αλλά και τη φοβερή πίεση που δέχεται. Γιατί προφανώς αυτό είναι ένα φαινόμενο που ο πιο αδύναμος είναι αυτός που πρέπει να βρει το θάρρος. Συμπαρασύρει και άλλους. Και αυτό είναι τρομερά εντυπωσιακό. Στην Ευρώπη τώρα αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, γιατί σε μας έχει γίνει ένα boom το τελευταίο διάστημα και μας εντυπωσιάζει. Στην Ευρώπη πώς το αντιμετωπίζουν? Έχουν ανάλογες εμπειρίες, πρακτικές, το έχουν ξεπεράσει, είναι αποενοχοποιημένοι και το καταγγέλουν? Πώς αντιδρούν? Ας πούμε, το boom έχει γίνει εδώ και καιρό σε πολλές από αυτές τις χώρες, οπότε είναι μέρος της ροής της ζωής. Οι πιθανοί θήτες έχουν φόβο πλέον. Ναι. Αυτή είναι η αλλαγή της ισορροπίας, η οποία συντελείται. Και όπως λέει και η λαϊκή ρίση, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Σωστό. Άρα, ναι. Λοιπόν. Άρα ζουν υπό ένα διαφορετικό καθεστώς. Πάντως θαυμάζω ειλικρινά τις γυναίκες αυτές και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν. Και πραγματικά είναι πηγή έμπνευσης. Από την άλλη, έτσι, επίσης ισχύει και το τεκμήριο της αθότητας. Προφανώς. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Αυτά πρέπει και να αποδεικνύονται, τουλάχιστον με μαρτυρικές καταθέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καληνύχτα, κύριε Κόνστα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μείωση των εισοδημάτων λόγω πανδημίας αναμένεται να αποτυπωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Κάτι που θα έχει ως συνέπεια, είπαμε, ουδέν κακό να μηγές που κάλεγουν. Πολλοί να πιάσουν το εισοδηματικό όριο που θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευτούν ευεργετικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων και το κούρεμα του έμφυα, κατά 50%.
Το 2020, χρήση της απαλλαγής έκαναν 1,22 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κέρδισαν πάνω από 77 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ φέτος οι δικαιούχοι αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 1,5 εκατομμύριο. Οι φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να αποκαλύψουν κατάρρευση των εισοδημάτων, καθώς οι περισσότεροι από 700.000 μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν περάσει ακόμη και 5 έως 6 μήνες μέσα στο 2020 σε καθεστώς αναστολής. Εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, για νέα μείωση εισοδημάτων θα αποτυπωθεί και στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Νέας γενιάς προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που θα αφορούν και τους πλέον πληττόμενους από τον κορονοϊό κλάδους της οικονομίας σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Τα νέα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης θα είναι ένα μείγμα επιδοτήσεων και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο να στηριχθεί στην πράξη αγορά εργασίας και κυρίως κρίσιμη κλάδη της. Τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης θα ενταχθούν στη χρηματοδοτική ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα νομοθετηθούν και θα αρχίσουν να τρέχουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Θα αφορούν μεταξύ άλλων τους πλέον πληττόμενους από τα lockdown κλάδους, όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο. Στόχος είναι να συνδυαστούν οι επιδοτήσεις μισθού και εισφορών με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δικαιούχων, ιδίως των ψηφιακών, μετά από ένα μείγμα επιδότησης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα περιλαμβάνει και υψηλού επίπεδου πιστοποίηση. Το Επιστημονικό Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ εκτιμά πως η ύφεση το 2020 κατά τον τελικό απολογισμό θα ξεπεράσει το 10%. Στην Ελλάδα, η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στον ευρύτερο κλάδο του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, των μεταφορών, της εστίασης και της παροχής καταλύματος κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο είναι η υψηλότερη σε όλη την Ευρωζώνη, με εξαίρεση τη Μάλτα. Ειδικότερα το τρίτο τρίμηνο, η απόκληση από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αυξάνεται σημαντικά, καθώς η πτώση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 30%, ενώ η αντίστοιχη στον μέσο όρο της Ευρωζώνης στην Αυστρία και την Πορτογαλία είναι μικρότερη του 10%. Ο κλάδος, ωστόσο, που υπέστη την μεγαλύτερη μείωση της δραστηριότητάς του είναι αυτός των τεχνών και της ψυχαγωγίας, με την πτώση σε ετήσια βάση να είναι ίση με 46% το δεύτερο τρίμηνο και 16% το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η μείωση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το σύνολο της Ευρωζώνης και οι προοπτικές του παραμένουν αρνητικές και για το μεγαλύτερο μέρος του 2020. Αντίθετα, η μεταποίηση παρουσιάζεται πιο ανθεκτική, αφού σημείωσε τη μικρότερη κάμψη τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο τρίμηνο πέρυσι. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εργατολόγος, είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, και σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθήσατε μαζί μας το βίντεο και το ερώτημα είναι, αυτή η πανδημία με τα δεδομένα που δημιούργησε στην αγορά εργασίας θα ανατρέψει κεκτημένα στους χώρους εργασίας και επίσης κινδυνεύουμε να προκαλέσει μία νέα γενιά υπερχρεωμένων νοικοκυριών και με όλα τα γνωστά προβλήματα σαν αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε που μας άφησε η κρίση του μνημονίου. Νομίζω ότι τα έχετε πει όλα. Προφανώς αυτή η πανδημία γεννά μια οικονομική κρίση η οποία οδηγεί γενιές εργαζομένων σε ανέχεια και αυτό οδηγεί βέβαια σε υπερχρέωση, σε αδυναμία πληρωμής δανείων, η οποία οδηγεί σε υπερχρέωση και προφανώς στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Οι νέες μορφές εργασίας, οι οποίες έχουν μια ελαστικοποίηση εν της πράγμαση λόγω πανδημίας, τηλεαπόσταση, τηλεεργασία, τηλεδιάσκεψη, όλα αυτά ανατρέπουν αυτό το καθεστώς του εργατικού δικαίου, έτσι όπως το μάθαμε και το διδαχτήκαμε τουλάχιστον μέσα στις δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Είναι δυνητικά κίνδυνος για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει ένα ερώτημα. Εδώ και 7 μήνες η κυβέρνηση έχει διαρρεύσει ένα σχέδιο που αφορά την τηλεεργασία. Ναι. Και αφορά, για παράδειγμα, το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει ψηφιστεί. Και όμως δεν έχει έρθει. Πριν 15 μέρες είδαμε ότι στην Ευρωβουλή ψηφίστηκε μία πρόταση για αναστολή του δικαίωματος logout των τηλεεργαζομένων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ότι η κυβέρνηση προφανώς έχει ευθυγραμμιστεί, λογικό είναι, με μία γενική πολιτική η οποία λέει να μην πειράξουμε τις επιχειρήσεις στην πανδημία και οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την εργασία να μην έχουν θέμα ελέγχου. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται να υπάρχει και τώρα. Γενικότερα, η έλλειψη ελέγχων, η αδρανοποίηση του κράτους όσον αφορά τους ελέγχους, ταυτόχρονα με την ελαστικοποίηση, γεννάει πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα. Κύριε Τσουκαλά, χθες στη Βουλή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά και γι' αυτό τα αναφέρω. Από τις 15.300 επιχειρήσεις, λέει, που πήραν το πρόγραμμα ΤΕΠΗΧ, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 9.500.
Δηλαδή, στο τέλος του χρόνου έχουν 9.500 περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό το Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της πολιτείας έχει υπάρξει μια ανάσχεση της ανεργίας. Προφανώς. Γιατί υπάρχουν οι αναστολές συμβάσεων. Αυτό είναι σημαντικό και είναι θετικό. Από την άλλη μεριά, η ποιότητα ζωής που έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα εργάζονται, είναι χειρότερη από εκείνη που είχαν. Άρα, η κυβέρνηση κατάφερε να ανασχέσει σε έναν βαθμό την αύξηση ανεργίας. Που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα όσον αφορά την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος του Δελτίου, γι' αυτό και σας προσκαλώ σε μια επόμενη φάση να συζητήσουμε πιο διεξοδικά τα ζητήματα που σας αφορούν και είναι πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω για τις εκκρεμούσες συντάξεις και για τη νέα είναι προσπάθεια που κάνει ο νέος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης. Πώς το βλέπετε το ζήτημα, γιατί φαίνεται ότι άλλες προσδοκίες καλλιεργήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση και άλλα δεδομένα έχουμε μπροστά μας. Όπως το λέτε, ο Υπουργός σήμερα στην ουσία ομολόγησε ότι η θητεία του προηγούμενου Υπουργού δεν ήταν επιτυχής όσον αφορά το κομμάτι των εκκρεμών συντάξεων. Γιατί είχαμε μία γιγάντωση του ζητήματος. Η κυβέρνηση σήμερα παίρνει μέτρα τα οποία είναι θετικά. Γιατί οποιοδήποτε μέτρο το οποίο δίνει έστω και ένα ευρώ παραπάνω άμεσα σε εργαζόμενο ή ασφαλισμένο είναι θετικό. Να. Υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση η οποία μένεται σε συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν χρόνια χωρίς ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι θετικό να λαμβάνουν ακόμα και 380 ευρώ από την αρχή. Από την άλλη μεριά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων. Εκεί χρειάζεται προσωπικό, πρόσληψη νέου προσωπικού, ένα άλλο επιχειρησιακό σχέδιο. Απαιτείται να σταματήσουν οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από ταμείο σε ταμείο. Ναι. Απαιτείται να σταματήσουν οι μετακομίσεις υπηρεσιών. Δεν είναι θέμα ανθρώπων, είναι θέμα ηλεκτρονικοποίησης. Προσπαθούμε να μπορέσουμε να έχουμε μια βατότητα, μια άλλη διαδικασία όσον αφορά σε εκκρεμούσες συντάξεις. Άρα, θετικό είναι ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι είναι άλλη πραγματικότητα από εκείνη την οποία παρουσίαζε η ίδια πριν λίγους μήνες. Από την άλλη, υπάρχει ένα μέλλον το οποίο πρέπει να φανεί αν η κυβέρνηση έχει σχέδιο σοβαρό στο να το λύσει. Είναι σημαντική εξέλιξη η εισαγγελία για προσωρινές συντάξεις άμεσα σε όσους είναι 62 χρονών. Από την άλλη, χωρίς προσωπικό, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Ούτε το σύστημα Atlas, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία τελικά είχαν διαφημιστεί, αλλά με μηδαμινά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στο Σαββατοκύριακο στη χώρα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 20 βαθμούς και τοπικά να φτάνουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οφείλεται στην έντονη θέρμη μεταφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο και αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του ημέρου Σαββάτου και Κυριακής, ενώ θα διατηρηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα μέχρι την 3η 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στην πρωτεύουσα η πιο ζεστή μέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο, με το θερμόμετρο έως τους 22 και 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ζέστη με θερμοκρασίες την Κυριακή έως 22 βαθμούς, την Δευτέρα έως 21 και την Τρίτη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Παρεμβάσεις με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.